Πάει στα δικά μας. Το μοναστήριο. Για να φοβήσεις το χέρα. Στο Σικίδες, ε. Έχει πάει στο άλλο φορείο. Στην πληρώνει το παγκόσμιο. Δεν άσχει. Ποιος είναι. Τα Εκκλησία. Βασίλης. Πάει στο Καρπενήσι. Βασίλης. Δεν είναι πρώτος εδώ. Ο δάσκαλος να ξέρετε. Σε απουσία. Ο Μιχάλης που είναι. Τι κάνεις στο Καρπενήσι. Η γνωμή. Πάει Καρπενήσι. Δεν έχει πάρα πολύ και ένα υπόβαθρο. Δεν έχει κοφτιά. Έχει ένα καμπρό από εκεί. Εκτό. Έχω ένα κίνημα. Να πιάσουμε τώρα. Συγχωρείτε πάνω. Δεν περιμένω. Ούτε με κάνει πίσω. Δεν περιμένω. Όποιο θέλει παραγγελία. Αυτό ανέστη εκλεκτρών. Θανάτου, θάνατο, πατή σα και σε συνήθω η ζωή του Αϊσάνου. Χριστός ανέστη νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας και έτσι συνήθως η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας και έτσι συνήθως η ζωή χαρισάμενος. Κάτισε κάτω. Έλα πίσω να καθίσεις, μην πεις, δεν φορώ. Μάσα, είμαι γιώργος, δεν μπορεί. Έλα και πια πίσω. Μη μπει κανείς από μας για το θέμα το σημερινό, ότι το έχω ακούσει και το έχω διαβάσει. Είναι αμαρτία. Το προλέγω για να προλάβω κάθε σκέψη τέτοια. Την Αγία Γραφή, όταν μελετάει κανείς, δεν επιτρέπεται ποτέ να συλλογίζεται ότι την έχει διαβάσει. Δεν διαβάζεται η Αγία Γραφή. Δεν διαβάζεται. Η Αγία Γραφή φωτίζει τον άνθρωπο. Αυτός ο προβολέας δίνει ένα δυνατό φως και φωτίζει. Δεν μπορούμε, όχι αυτό το φως, αλλά και το φως του Ηλίου που είναι ασύγκριτος δυνατότερο, να πούμε. Φτάνει πια, κουράστηκα να με φωτίζει ο ήλιος. Άμα κουράστηκες να σε φωτίζει ο ήλιος, άνοιξε το λάκκο, γιατί ήρθε η ώρα να φύγεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι περιμένουμε. Ο ήλιος, δεν εννοώ αυτό. Ο ήλιος είναι όχι μόνον δεκτός, αλλά ζωογόνος. Γεννάει σε όλα τα όντα τη ζωή. Αν για το κτιστό εκείνο δημιούργημα, τον ήλιο που σκορπίζει τη ζωή με το φως του, σε όλα τα όντα στη γη, δεν μπορούμε ή αδυνατούμε έστω να κάνουμε τη σκέψη ότι δεν χρειάζεται, πολύ περισσότερο είναι αδύνατο των αδυνάτων να ισχυριστούμε ότι το φως του Ευαγγελίου δεν χρειάζεται. Ή το διάβασα ή το ξέρω και κάτι τέτοια πράγματα. Το κομμάτι που θα και θα αναγνώσω αλλά και θα σχολιάσω μερικά από αυτά που δεν σας έχει περιγράψει στο μυαλό τι σημαίνουν, θα δείτε ότι θα είναι καινούργιο και όχι πολύ διαβασμένο.
Και ποιος έχει τη διάθεση. Τη διάθεση. Ή να σκύβει να μελετάει με την προϋπόθεση ότι είναι για πρώτη φορά η μελέτη που κάνει, ας είναι, για, ας είναι η πεντηκοστή φορά, δηλαδή το διαβάσει 50 φορές, αν το διαβάζει με την προϋπόθεση ότι είναι η πρώτη φορά, όσες φορές και αν το διαβάζει, θα παίρνει οπωσδήποτε αυτό που χρειάζεται. Μελετάω λοιπόν. Από το βιβλίο που τώρα την περίοδο αυτή διαβάζει η Εκκλησία μας μέχρι της Ανάληψεως, Πεντηκοστής. Ο δε Σαύλος έτη εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου προσερθών το αρχιερί ητήσα το παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς. Όπως εάν την ασεύρει επί της οδού όντας, άνδραστε και γυναίκας δεδεμένους αγάγει εις Ιερουσαλήμ. Μιλάει για τον Απόστολο Παύλο. Πριν τον καλέσει ο Κύριος. Και μάλιστα για τη χρονοδιάρκεια εκείνη που ο ίδιος φυσούσε από τα μέσα προς τα έξω φόνο και έγκλημα. Λέγει εδώ ότι ο Σαύλος το όνομά του πως ήτανε, γεμάτος λέει από πνοή φωνική, εγκληματική, το λέμε απλά, πλησίασε στον αρχιερέα των Εβραίων, στα Ιεροσόλυμα, και ητήσα το παρά αυτού επιστολάς και ζήτησε από τον αρχιερέα συστατικές επιστολές. Πιο απλά, ότι αυτός που κουβαλάει την επιστολή που έχει την υπογραφή του αρχιερέα και τη σφραγίδα είναι απεσταλμένος από μένα τον αρχιερέα σε εσάς στην περιοχή που πήγαινε να του δώσετε την άδεια, να μην τον εμποδίσετε καθόλου όσους συλλάβει χριστιανούς να τους δέσει χέρια πόδια και να τους μεταφέρει στα Ιεροσόλυμα να τους ρίξει στη φυλακή. Αυτό λέει ητήσα το επιστολάς εις τα συναγωγάς, εις Δαμασκών ή να τους εντιοδώ, τους εντιοδώ. Εδώ η εντιοδώ, δυτικός αριθμός, οι άνθρωποι που βαδίζουν στην οδό, στον δρόμο. Ναι, αλλά εδώ δεν αναφέρεται στον δρόμο, αναφέρεται στον δρόμο του Χριστού. Γιατί ονομάζονταν οι χριστιανοί τότε, όχι χριστιανοί, ούτε καν οι εντιοδό, οι βαδίζοντες την οδό του Χριστού. Αυτό το όνομα είχα. Επομένως, τους όντας εντιοδό, εκείνους που ήσαν χριστιανοί, φρέσκοι, να τους δέσει δεδεμένους, να τους ρίξει στη φυλακή.
το λέει δεδεμένου αγάγει η Ιερουσαλήμ. Δεμένου με φέρει φυλακή. Εν δε το πορεύεστε, εγένετο αυτόν εγγίζειν τη Δαμασκό. Πάνω στα λόγω όπως ήτανε, με τη συνοδεία του, είχε πλησιάσει, είχε προσεγγίσει την Δαμασκό. Και εξεύνης περιήστρεψεν αυτόν φως από του ουρανού. Ξαφνικά, όλο το περίγυρό του διάραψε. Άστραψε, περιήστραψε φως. Σίγουρα αδυνατούσε να δει το φως εκείνο, που στη συνέχεια όταν άλλαξε ζωή το έβλεπε. Στη συνέχεια όταν άλλαξε ζωή το έβλεπε. Όσο μπορούσε να δει σαν άνθρωπος του Κυρίου, πιστός, στη συνέχεια, μετά. Μας θυμίζει ακριβώς το σημείο αυτό, αυτό που ο Κύριος μας είναι, αυτό που είναι ο Κύριος μας. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Οι εικόνες εκεί του Χριστού, όχι αυτή εδώ, είναι και μανιχτό το Ευαγγέλιο που γράφει ακριβώς αυτό που λέμε τώρα. Στο σελίδες, εγώ είμαι το φως του κόσμου, που ακολουθών εμεί, ου μη περιπατήσει τη σκοτία. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και όποιος με ακολουθεί δεν περπατάει στο σκοτάδι. Ο Παύλος ο Απόστολος ήταν στο πηχτό σκοτάδι, στο ολόπηχτο σκοτάδι. Ήταν και δεν μπορούσε να αντικρίσει το φως και μάλιστα το λαμπρό φωτεινό φως του ουρανού που ήταν ο Κύριος και είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και λοιπόν αμέσως από τη λέει έπεσε από το άλογο του σαν νεκρός επάνω στη γη, σαν νεκρός επάνω στη γη. Έπαυσε να βλέπει εντελώς, έπαυσε να βλέπει εντελώς. Μόνον άκουγε, μόνον άκουγε. Και πεσόν επί τη γη, ήκουσε φωνήν λέγουσαν αυτό. Άκουσε φωνή που του έλεγε. Αυτό πρέπει να μας μένει, να μας ξυπνάει όλους μας. Όταν πέφτουμε, όταν πέφτουμε, έπεσε από το άλογο που ήταν ανεβασμένος, σκοτεινιασμένος, βλέπετε η νυχτερίδα βλέπει, την ημέρα που βγαίνει ο ήλιος αλλά δεν βλέπει και κουβάει εδώ ίδιο, τα νυχτοπούλια βλέπουν τη νύχτα. Ο Παύλος το φως της καθαρής ημέρας του Κυρίου δεν μπορούσε να το δει. Έπεσε κάτω λέει. Έπεσε. Λοιπόν, τότε άκουσε όταν έπεσε τη φωνή Σαούλ, Σαούλ. Τι με διώκεις. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Μιλάει ο Κύριος, λες και μπορούσε ο Παύλος, ο Απόστολος, ο Σαούλ, Παύλος κατόπιν, λες και μπορούσε να καταδιώξει τον Κύριο. Αυτό ήταν. Ήταν και είναι σε οποιοδήποτε άνθρωπο φύση αδύνατο. Αλλά
έχει το νόημα. Στρέφεσαι εναντίον εκείνου που λατρεύει το πρόσωπο του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος διώκεται. Θα θυμίσουμε στον εαυτό μας ο καθένας εκείνο που είπε ο Κύριος, ο ίδιος είπε «Ή εμέ ή εμάς σε διώξαν», λέει, «αν εσάς σας κυνηγάνε για να σας σκοτώσουν, εμένα κυνηγάνε». Το διωγμό εναντίον των πιστών όλων των εποχών, όλων των εποχών, τον θεωρεί προσωπικά δικό του διωγμό. Άρα στο πρόσωπο των χριστιανών της σύγχρονης εκκλησίας οποιαδήποτε συμπεριφορά σε βάρος εκκλησίας των πιστών είναι σίγουρα πράξη που στρέφεται εναντίον του προσώπου του Κυρίου. Τι με διώκεις, μιλούσε από ψηλά ο Κύριος, δεν έπασχε την ώρα που διωγμό εκεί που ήταν, αλλά ο ίδιος πόναγε εφόσον πονούσαν εκείνοι και υπέφεραν οι άνθρωποι δικοί του πάνω στη γη. Την κρίση τη μεγάλη όταν γίνει, την ημέρα εκείνη θα ακούσουμε, ήμουνα πεινασμένος, ήμουνα φυλακισμένος, ήμουνα διωγμένος, ήμουνα άρρωστος και δεν ήρθε να με δείτε. Ο ίδιος πάσχει στα πρόσωπα, το πασχό των ανθρώπων, ο ίδιος διώκεται στα πρόσωπα των διωκωμένων. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, γιατί με καταδιώκεις. Στο νου μας και στην καρδιά μας να περάσει μέσα, γιατί υπάρχουν στιγμές που είμαστε στη δειλία χειρότερη από τον Απόστολο Πέτρο που του είπε «Η μικρά παιδίσχη η δούλη», την ώρα που ο Κύριος ήταν για να κριθεί και να καταδικαστεί, πλησιάζει τον Πέτρο και του λέει «Εσύ είσαι μαθητής του». «Όχι, όχι, δεν είμαι», από δειλία. Περνάμε τον Πέτρο κατά πολύ σε στιγμές που χρειάζεται να, όχι να δείξουμε, αλλά η συμπεριφορά μας να δείξει σεβασμό σε ορισμένα πράγματα που δεν το δείχνει επειδή το βλέπει ο άλλος. Επειδή το βλέπει ο άλλος. Για να μην το δει, δεν δείχνει τον ανάλογο σεβασμό που χρειάζεται στις στιγμές και τις ώρες εκείνες. Και στην εκκλησία ακόμη. Μπαίνουμε μέσα και το χέρι δένεται εκεί που πρέπει να είναι λυμένο. Και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, βεβαίως ο Απόστολος Παύλος από τον Κύριο είχε την ελευθερία και είπε τα εξής. «Τις η Κύριε, ποιος είσαι εσύ Κύριε, εγώ ημί», απαντάει ο Κύριος, «Ιησούς ον σύ διώκεις», εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ προσωπικά διώχνεις προσωπικά τον άλλον, προσωπικά τον διώχνεις τον άλλον, και είναι πρόσωπο ο Κύριος, πρόσωπο ο Κύριος. Θέλω να προσέξουμε το παρακάτω,
που είναι πάρα πολύ χρήσιμο, το έχω διαβάσει εγώ στις πατέρες μέσα πριν από 1-2 χρόνια περίπου και μου έμεινε. Λέει, τι τύπο Κύριος, να το προσέξουμε. Αλλά ανάστηθη, σήκω επάνω και εισέλθε εις την πόλη και έπα μέσα στη Δαμασκό. Και λαληθή σε τέση, τι σε δει πήγαινε λέει μέσα στη Δαμασκό και εκεί θα σου πουν ή θα σου υποθεί τι από εδώ και πέρα πρέπει να κάνεις. Η φωνή του Κυρίου του είπε. Πήγαινε μέσα και θα σου πει. Θα σου λαληθεί, θα σου λαληθεί, θα σου υποθεί τι πρέπει να κάνεις. Ερώτημα. Γιατί ο Κύριος δεν του είπε, αφού μπορούσε ακαριέα, ακαριέα, σε ρηπή οφθαλμού, δηλαδή σε τικ, να του τα βάλει όλα μέσα αυτά που χρειαζόταν για να σωθεί. Πώς έγινε στον Πεντηκοστή, τακ, κατακαλύπτει το γεωπνεύμα και από τη στιγμή εκείνη γίνανε πάνσοφοι, αυτοί που ήταν αγράμματοι ψαράδες. Εδώ γιατί να μην συμβεί το ίδιο. Πάρα του είπε πήγαινε και θα σου υποθεί. Δεν του τα είπε ο ίδιος, αλλά του τα είπε άνθρωπος. Εδώ δεν μας κάνει εντύπωση. Να σταθούμε εδώ στο μυαλό μας σαν όπλο, γιατί λέει θα πάω στα εικονίσματα, θα προσευχηθώ ή θα προσευχηθώ μόνος μου και θα με φωτίσει ο Κύριος ορισμένα θέματα που εγώ έχω ανάγκη να τα εξηγήσω, να τα λύσω. Δεν είναι έτσι, γιατί και εδώ ο Κύριος θα έλεγε, ξέρεις, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις το άλλο, θα του δώσει το Άγιο Πνεύμα την ώρα εκείνη παράλληλα. Τίποτα από αυτά δεν έκανε ο Κύριος, τίποτα. Γι' αυτό λέω, διαβάζουμε τη γραφή και λέμε, τώρα το διάβασα, ξέρω το γεγονός. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, το δείτε τώρα αμέσως. Θα σου πει άνθρωπος τι πρέπει να κάνεις. Όχι εγώ ο Κύριος. Από εδώ και πέρα κάνω πίσω εγώ και θα αναλάβει άνθρωπος να σε διδάξει και να σε διαφωτίσει. Λένε στην Εκκλησία πολλοί. Θα μας μιλήσει ο Κύρικας, το ξέρουμε το Ευαγγέλιο. Μας, το ακούσαμε, το διάβασα, το πας. Να έλα εδώ που ο Κύριος σου λέει, θα σου πει ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνεις, που σημαίνει ότι χρειάζεται αυτός που ερμηνεύει τις γραφές, που τώρα, του δίνει ο Κύριος τη δυνατότητα, παρά τις αμαρτίες του, να ανοίξει λίγο το σωματάκι του. Του δίνει δυνατότητα Κύριος, του Κυρίου είναι. Θα σου λαληθεί, το καταλαβαίνεις, θα σου λαληθεί, θα σου υποθεί. Θα πας και πρακτικά θα στα πει. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα. Σίγουρα ο Παύλος πήγε και όπως πήγε, θα δούμε παρακάτω. Του κήρυξε, δεν μας λέει πόσα του είπε εκείνος που του κήρυξε. Όμως του μίλησε. Αυτά που του είπε δεν τα γράφει εδώ μέσα. Έρχονται οι αιρετικοί, οι ευαγγελικοί αυτοί που πιστεύουν στραβά και λένε δεν χρειάζεται αυτό, δεν χρειάζεται το άλλο. Γιατί το γράφει, λέει η Αγία Γραφή. Α, τα γράφει όλα η Αγία Γραφή όσα έχουν γίνει. Έλα που εδώ απλώς μας λέει ότι πήγε, του είπε αυτό μια κουβέντα δύο, που του είπε αρκετά σίγουρα, και στη συνέχεια τον βαπτίζει και τον μυρώνει. Το αντιλαμβάνεστε. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι ό,τι ακριβώς, πως το βλέπουμε, τελείωσε. Μα έχει κι άλλα παραμέσα. Λαληθεί σε τέση, θα σου πει αυτός που θα συναντήσεις.
τι σε δι ποιήν. Προσέξτε το και αυτό. Τι σε δι ποιήν. Τι πρέπει εσύ να κάνεις. Τι πρέπει εσύ να κάνεις. Αυτό το πρέπει να κάνεις δεν θα πρέπει να ήταν συζητήσεις ολόκληρες. Δεν τις γράφει η γραφή. Η γραφή λέει τα πιο αναγκαία που μας χρειάζεται για να σωθούμε. Η γραφή, αν έγραφε, το λέει ο κύριος Καπαλού, αν λέει γραφόντουσαν, ανοίξτε, δεν θυμάμαι στο τέλος κάποιον Ευαγγελιστού, του Ιωάννου είναι μάλλον. Του Ιωάννου, ναι. Ναι, λέει, αν λέει γράφονταν όσα είπε ο κύριος, δεν θα μπορούσαν να χωρέσουν οι διαδίκες του κόσμου. Ναι. Το τι λαμβάνεστε για το πράγμα. Άρα ο κύριος είπε πολλά, άρα οι μαθητές κήρυξαν και έπραξαν πολλά, αυτό το έπραξαν πολλά είναι παράδοση. Αυτό είναι το γραπτό κείμενο. Φεύγει ένας γονιάς από τον κόσμο και λέει, παιδί μου, ξέρεις, σου αφήνω αυτό και αυτό. Του τα λέει προφορικά με το στόμα και μην ξεχνάς να κάνεις αυτό και αυτό. Αυτό λέγεται παράδοση. Εφόσον δεν είπα γραμμένο, το μη γραμμένο παραμένει από αυτή σε αυτή που το εφαρμόζουν για μια γενιά μετά την άλλη. Εδώ λοιπόν του λέει, λαληθήσετε εσύ, θα σου υποθεί τι πρέπει να κάνεις. Λέω με λόγια δικά μου τη συνέχεια, μπαίνει στην πόλη ο Παύλος, και θα σταθούμε σε λιμένα κομματάκια, μπαίνει στην πόλη ο Παύλος μέσα και του είπε, στο σπίτι ενός της πόλεως και εκεί του είπε ο Κύριος, θα έρθει κάποιος Ανανίας ονόματι και αυτός θα σε μάθει όλα όσα πρέπει να κάνεις. Πήγε ο Παύλος στην πόλη, πήγε στο σπίτι που του είπε ο Κύριος και έμεινε λέει 3 ημέρες, προσέξτε το αυτό, και 3 νύχτες χωρίς ύπνο, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Προσευχόμενος. Προσευχόμενος. 3 ημέρες και 3 νύχτες. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Νηστικός πέρα για πέρα και τυφλός πέρα για πέρα. Ο Κύριος που μίλησε στον δρόμο του Αποστόλου Παύλου, Σαούλ, Σαούλ, παρουσιάζεται και στον Ανανία. Άκουσε, του λέγει, πήγαινε στο σπίτι του Ανανία, στο σπίτι του Τάδε που βρίσκεται στο δρόμο, στην οδό ευθεία ονομαζότανε, εκεί θα βρεις, ορίστε, ενάτη οδός, όχι, ευθεία οδός λέει, ευθεία, δεν είναι ενάτη, ευθεία, είχε το όνομα ευθεία, είχε το όνομα ευθεία είχε, λοιπόν, θα σου πω τώρα αμέσως. Δεν μας πει, δώσει, εκεί θα βρεις έναν ονόματι Σαούλ. Να τον οδηγήσεις στο δρόμο το δικό μου. Στο δρόμο το δικό μας. Από σφάχτης πήγε σφαγέας. Ορίστε. Από σφάχτης που ήταν, λέω, γύρισε σφαγέας. Αργότερα. Να δούμε τώρα, αυτά μας χρειάζονται, κοιτάξουμε. Αυτό λοιπόν, είναι πράξη των Αποστόλων. Ναι, βέβαια, ένα το κεφάλαιο είναι. Ένα το κεφάλαιο πράξη των Αποστόλων. Αλλά είπα, δεν διαβάζεται. Δεν διαβάζεται. Είναι, θέλει προσοχή. Λέει λοιπόν, ο δε Κύριος προς αυτόν, προς τον Σαούλ, του είπε, Αναστάς, πορεύθητη επί την ρήμην, πορεύθητη επί την ρήμην είναι ο δρόμος. Βάδισε το δρόμο την καλουμένη ευθεία. Έτσι αυτό το όνομα είχε ο Ιωδός. Την καλουμένη ευθεία. Και ζήτησον εν οικία Ιούδα, στο σπίτι λέει ενός που ονομαζόταν Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, άλλος. Δεν είναι ένας Γιάννης, ούτε ένας Πέτρος στον κόσμο. Είναι πολύ. Λοιπόν, Σαύλων, ονόματι, ένα που ονομάζεται Σαύλος, Ταρσαία, από τη Τάρσο, του είπε ο Κύριος, του δώσε στοιχεία.
η Δούγαρ προσεύχεται. Τώρα του λέει προσεύχεται και θα το βρεις προσευχόμενο. Το αντιλαμβανόμαστε το πράγμα. Μιλάμε περί προσευχής και πέρα βρέχει. Προσεύχεται, δηλαδή συνομιλία κατευθείαν, κατευθείαν τετατέτ με τον Κύριο συνομιλία. Τον άκουγε ο Κύριος. Πήγαινε τώρα αμέσως, του λέει. Πήγαινε τώρα αμέσως. Αυτή την επικοινωνία είχαν οι Άγιοι, του αμέσως. Ο Μωυσής. Γόγγιζαν οι Εβραίοι, δεν έχουμε νερό, τι μας έφερες εδώ. Μιλάει στον Κύριο χωρίς να ανοίξει το στόμα. Τι θέλεις που φωνάζεις, του λέει, χωρίς να ανοίξει το στόμα. Τι θες που φωνάζεις. Δεν φωνάζει το στόμα. Άμα τούτη έχει παρόντα, εδώ γίνεται η διαδικασία. Τι φωνάζεις, του λέει. Είμαι εδώ, του λέει. Έλα. Χτύπα την πέτρα, του λέει, να πιούν νερό αυτοί που διαμαρτύρουν. Ο Κύριος έχει άμεση την παρουσία στον προσευχόμενο. Μην είναι τρελός ο προσευχόμενος και πει ότι «Πού είσαι, Κύριε, έλα να σε δω και με τα μάτια μου, γιατί αυτή τη στιγμή δίνω και παίρνω, δίνω και...» Δεν είναι έτσι. Όσα και να δώσεις, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς μια στιγμή παρουσίας Κυρίου να την ξεπληρώσεις με τίποτα. Δεν ξεπληρώνει με τίποτα. Με τίποτα. Λοιπόν, η Δούγαρ, ο Κύριος του είπε, του Ανανία, πήγαινε τώρα, προσεύχεται τώρα. Πήγαινε. Βέβαια, κοιτάξτε, τι αμεσότητα, τι ελευθερία συζητήσεως έχουν οι Άγιοι, λέει, απεκρίθη ο Ανανίας. Α, και κάτι άλλο του είπε, και κάτι άλλο του είπε, του λέει, άκουσε, του λέει. Είδεν εν οράματι άνδρα Ανανία, λέει αυτός ο προσευχόμενος, του λέει, ο Σαύλος που προσεύχεται, ο Κύριος του τα λέει αυτά που διαβάζω τώρα. Ο Ανανίας, του λέει, ο Παύλος, είδε στην προσευχή του έναν άνδρα που τον λέγανε Ανανία, δηλαδή αυτό που θα πήγαινε, τον είδε ο Παύλος. Και τι έκανε ο Ανανίας, ότι του έβαλε το χέρι στο κεφάλι. Του έβαλε το χέρι στο κεφάλι. Το τονίζω αυτό το πράγμα. Στο κεφάλι. Σε καμία αίρεση δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που η Γραφή τα παραγγέλει. Γιατί το έβαλε, θα το δούμε. Και λέει, ή να αναβλέψει, για να ανοίξει τα μάτια να δει. Αλλά ας το προσέξουμε. Αποκρίθηκε ο Ανανίας. Ο Κύριος λοιπόν του λέει, πήγαινε. Θα βρεις στο σπίτι του Ιούδα τον Σαύλο, προσεύχεται, είδε τον Ανανία που θα πάει να τον κάνει καλά και να τον μάθει τι πρέπει να πιστέψει και έβαλε το χέρι πάνω στο κεφάλι του. Του τα είπε του ιδίου που θα πήγαινε. Απεκρίθη ο Ανανίας και είπε, Κύριε, ακίκουα από πολλών, έχω ακούσει από πολλούς περί του ανδρός τούτου, όσα κακά επίησε της Αγίης σου Ιερουσαλήμ, πόσα κακά, πόσα συμφορές προξένησε στους Αγίους σου. Το προσέχετε. Μιλάει για τους άλλους χριστιανούς που δεν είσαι ανάγκη ακόμη, σε ονομάζεις Αγίους. Αγίους, εμείς το λέμε αμαρτωλούς, του λέμε. Μπορεί να αμαρτωλεί, αλλά Άγιοι, η Αγία Γραφή δεν μας λέει ότι θα λέμε αυτός είναι κακός. Εγώ είμαι κακός, αυτός δεν είναι. Αυτό είναι Γραφή. Άκουσα λοιπόν πόσα κακά έκανε στους Αγίους του Ιερουσαλήμ. Και όδε και εδώ τώρα έχει εξουσία περί των παρά των αρχιερέων από τους αρχιερείς της Ιερουσαλήμ. Δίσε πάντα στους επικαλουμένους. Να δέσει όλους όσοι φωνάζουν το όνομά σου.
Συζήτησε με τον Κύριο. Ο Ανανιές συζητάει με τον Κύριο. Αυτό, αυτή την εικόνα που είναι μια πραγματικότητα, πρέπει να την φέρουμε στο μυαλό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να μην είναι παρόν, να μην συζητάμε μαζί Του. Δεν τα γράφει αυτά γραφή, η Αγία Γραφή. Έτσι και μόνον έτσι. Άντε τα διάβασα και φύγανε. Όχι. Υπάρχει άμεση επαφή και επικοινωνία με τον Κύριο. Άμεση. Μα είμαι βούρκος. Ο ήλιος στο βούρκο πέφτει, αλλά ήλιος είναι. Η χάρις του Θεού. Στο βούρκο πέφτει, αλλά καθαρίζει. Δεν παθαίνει τίποτα η χάρις. Παραμένει η χάρις. Βούρκος, βεβαίως βούρκος. Μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Είμαι εγώ παραδείγματος χάρη. Όμως, άμα πω κάτι άλλο, είμαι βούρκος, τα παρατάω όλα, σίγουρα 100% χάνω την ψυχή μου. Άμα πω, είμαι βούρκος, πάρ' το δώρο Κύριε εσύ. Και το βούρκο ήρθε να πάρει. Δώσε μου το βούρκο, να το πάρω. Λέει, εμπνέων απειλής και φόνου. Σκόρπιζε που πέρναγε, τρομάρα, φόβο και τρόμο. Και έπαιρνε δεμένους τους χριστιανούς. Βούρκος δεν ήταν, τι ήταν. Εδώ λοιπόν του λέει, πήγαινε του λέει. Και θα σου πει ο άλλος τι πρέπει να κάνεις. Δεν υπάρχει στο χριστιανισμό μέσα, αυτός ήταν τέρας, αυτή είναι πόρνη, αυτός είναι αρχιλιστής. Εδώ ο Κύριος έχει τη δύναμη και αυτό είναι Θεός. Και αυτό σημαίνει Θεός, να αλλάζει τον άνθρωπο. Να τον κάνει να είναι Άγιος με ταπείνωση. Άγιος με ταπείνωση. Λοιπόν, έχει λοιπόν εξουσία Κύριε, εδώ που έχει έρθει τώρα. Μας πιάσει ο άλλος να μας δέσει. Είπε προς αυτόν ο Κύριος, πορεύου ότι σκεύος εκλογής μη εστί. Πήγαινε. Γιατί αυτός είναι σκεύος, σκεύος είναι αντικείμενο εκλεκτό. Σκεύος, αυτά που χρησιμοποιούμε και είναι χρήσιμα πολύ, τα πιο εκλεκτά της ζωής μας πράγματα, εδώ λέει, είναι από τους πιο εκλεκτούς που έχουμε, θα έχουμε στην εκκλησία του. Λέει. Πήγαινε του λέει. Και αυτός, αυτός λοιπόν που είναι, που είναι, δεν του είπε θα είναι, σημασία, το φωνιά το ονομάζει είναι, μιλάει ότι τον βλέπει και είναι. Εμείς βλέπουμε ότι θα γίνει, το προσέχετε εκείνο πράγμα, εμείς βλέπουμε ότι θα γίνει αυτός καλός, ότι θα αλλάξει τρόπο ζωής, ο Άγιος που είναι σαν τον Παύλο, σαν κάποιον άλλο και λοιπά, βλέπει κάτι σαν να, που θα γίνει μετά από 100 χρόνια και λέει έγινε. Η διαφορά είναι τεράστια. Άλλα μάτια εκείνα, άλλα μάτια τούτα. Λοιπόν, εγώ γάρι υποδείξω αυτό όσα δει αυτόν υπέρ τον ονοματό τόσο μαθήν. Άκουσε του λέει, εσύ πηγαίνει να τα κάνεις αυτό που να κάνεις, λέω εγώ. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, εγώ ο Κύριος υποδείξω αυτό, θα του δείξω στη συνέχεια όσα πρέπει αυτός, προσέξτε το αυτό, για το όνομά μου να πάθει. Εδώ κοιτάξτε προγραμματική δήλωση, δεν έχω τι άλλοι μας λένε. Θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα γίνετε ευτυχισμένοι άμα με δώσετε το αξίωμα. Εδώ ο Κύριος δίνει αξίωμα, τον κάνει Απόστολο και του λέει εσύ άκουσε, από εδώ και πέρα θα πάθεις αυτό, θα σε λιθοβολήσουν, θα κινδυνεύεις να πηγείς στη θάλασσα, θα σε κλείσουν στη φυλακή, θα σε μαστιγώσουνε, θα σε φτύσουνε, θα περάσεις 1000 βασανιστήρια, θα του τα πω ένα-ένα όλα όσα πρόκειται να περάσει, σε όλη τη ζωή. Ποιος σε παρακαλώ, ποιος μπορεί να πει ότι ξέρεις
θα περάσει αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, αν κάνεις αυτό βασανιστήρια, πήρε κάνα. Να τολμήσουμε, Ευάγγελε, να σκεφτούμε, εδώ παρονυχή δεν μας πονάει, όχι, του λέμε γιατί. Παρονυχή και λέμε γιατί. Εδώ λέει, θα του δείξω εγώ πόσα πρέπει να πάθει, πόσα πρέπει να πάθει για το όνομά μου. Μεγάλο αξίωμα του έδωσε, μεγάλο βάρος σήκωσε. Κάπου λέει ο Ρος Χρυσόστομος, κάτι πολύ ωραίο. Πού είναι να το δουν όσοι σηκώνουν αξιώματα μεγάλα μέσα στην Εκκλησία. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Και βέβαια δεν το σήκωσε μόνο πάνω, αλλά και απλοί χριστιανοί σηκώσανε πολλά βασανιστήρια. Και τα βλέπουμε και τα ακούμε και πλήρω το στόμα μου. Δεν μιλάω. Πλήρω το στόμα. Το φωνάζω ξανά μια φορά. Εγώ γάρ υποδείξω αυτό. Εγώ θα του υποδείξω. Όσα δει παθεί, όσα πρέπει να πάθει, να πάθει, να υποστεί βασανιστήρια, υπέρ του ονόματός μου, για το όνομά μου. Βεβαίως, απήλθε ο Ανανία, έφυγε ο Κύριος. Του είπε, πήγαινε, κάνε αυτό και αυτό. Και ο Ανανίας απήλθε και εισήλθε στην οικία και εισήλθε στην οικία και επιθύς επ' αυτόν τα σχήρας, είπε, μπήκε λέει στο σπίτι που ήταν ο Παύλος και έβαλε επιθύς στο κεφάλι που έβαλε τα χέρια, του έβαλε τα χέρια στο κεφάλι. Πώς λέγεται αυτό? Χειροτονία. Το καταλάβατε καλά αυτό? Χειροτονία. Τι κάνει ο επίσκοπος μέσα στην εκκλησία? Τι κάνει ο παπάς που βαφτίζει το παιδί? Αφού κάνει τη βάση μετά, βάζει από και λέει «Εβαπτίσαι, μυρώδεις» και τα λοιπά και φύγανε αμαρτίες όλες. Η εκκλησία μας. Ό,τι έργο στα μυστήρια πρακτικό βλέπουμε να γίνεται, το έχει παρμένο από εδώ. Το έχει παρμένο από εδώ, μέσα από τις γραφές. Και επιθύς, λέει, επ' αυτό τα σχήρας, με συγχωρείτε, είπε, τι του είπε, Σαούλ αδελφέ, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος αργότερα τον ονόμασε Παύλο, τον ονόμασε Σαούλ. Ο Κύριος απέσταλκε με, με έστειλε ο Κύριος, Ιησούς, οφθήσει εν διωδώ, αυτός που σου φανερώθηκε στο δρόμο, ή ήρχου στο δρόμο που ερχόσουν, όπως αναβλέψεις για να ξαναβρεις το φως. Του βάλε τα χέρια και βρήκε ξανά το φως. Και προσέξτε το αυτό το παρακάτω για τη σημασία, το είδα από κορύφωμα. Και πληστής, του βάλε τα χέρια και του είπε, αυτός που σου φανερώθηκε στον δρόμο που ερχόσουν, μου είπε, βάλε τα χέρια του επάνω, χωρίς προσευχή, πώς θα γίνει. Και τα έβαλε τα χέρια επάνω, λέει. Και θα ξαναδεί, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Και θα γεμίσει πνεύμα Άγιο. Πληστής πνεύματος Αγίου. Πληστής πνεύματος Αγίου. Έτσι μεταδίδει η Εκκλησία μας το Άγιο Πνεύμα. Πάμε, εξομολογιόμαστε, φωνάζουμε κάτω, βάζουμε τα χέρια που πάω από πάνω, βάζει και το χέρι και το βάζει. Πήρε τη συγγνώμη ο Σαούλ, πήρε τη συγγνώμη. Γέμισε πνεύμα Άγιο, λέει, αφού λέει τι να πάνε από τα ίδια. Αυτό το τελευταίο πληστής πνεύματος Αγίου που δεν το μυριζόμαστε καθόλου έχει τη σημασία στην εξομολόγηση. Και τα δικά μας που λέμε, και τα δικά μας που λέμε, αλλά χωρίς να διαβάσει τη συγχωρητική ευχή και να βάλει το χέρι από πάνω,
Δεν γίνεται. Γεμίζουμε, παίρνουμε πνεύμα Άγιο φωτιστικό και πορευόμαστε μετά καλύτερα από ό,τι πορευόμαστε. Δεν υπάρχει γεωλογία, ξέρεις, θα ξαναπώ τα ίδια, καμία σημασία. Θα τα πεις τα ίδια, αλλά το μυστήριο όμως είναι μυστήριο και σου μεταδίδει το Πνεύμα το Άγιο. Κοιτάξτε εδώ, 19ο κεφάλαιο είναι, με πράξη των Αποστόλων. Και πλειστής Πνεύματος Αγίου, γέμισε Πνεύμα Άγιο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορούσε να το δώσει ο Κύριος εκεί που έπεσε στον δρόμο κάτω. Το προσέχουμε καλά αυτό το πράγμα. Μπορούσε να το δώσει την ώρα εκείνη που τυφλώθηκε. Δεν του το έδωσε. Αλλά χρησιμοποιεί ο Κύριος τους ανθρώπους του, γιατί μας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, τους βλέπουμε, μας βλέπουν, έχουν περάσει και περνάνε και αυτοί μέσα από τα κανάλια τα ίδια αμαρτιών, ασθενειών, παθημάτων κλπ. Πάσχουνε και θέλουν να λύσουν το πρόβλημά τους και οι ίδιοι, έτσι, και επειδή πονάνε για να το λύσουνε, σου λέει να λύσω και τα λούνα, λυθεί και το δικό μου. Θα πω, θέλει προσοχή, λέει και γαρ Κύριος Ιησούς, ο Χριστός, ομοιοπαθής ημίν γέγονεν. Έγινε όμοιος στα παθήματα, ομοιοπαθής, με εμάς, ο Κύριος. Πήρε σώμα, πόνεσε, δεν πόνεσε, και τι πόνεσε, και τι πόνους πέρασε. Μπορεί να καταλαβαίνει, να μην καταλαβαίνει εκείνο που πονάει. Είναι δυνατόν. Πείνασε, δεν πείνασε. Δεν καταλαβαίνει εκείνο που πεινάει. Γι' αυτό έγινε ο ομοιοπαθής. Για να λέει, σαν Θεός καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να κάνει σύντηση. Αλλά έπρεπε να πάσχει σαν και εμάς για να λυθεί το δικό μας πάθος. Να λυθεί το δικό μας πάθος. Γι' αυτό και έβαλε τους Αποστόλους ανθρώπους στη συνέχεια που και αυτοί έπασχαν σαν τον Κύριο και συνέχεια μέχρι σήμερα υπάρχει διαδοχή και φτάνουμε στους αρχιερείς και ιερείς τους δικούς μας. Με επίθεση βάλσιμο του χεριού του αρχιερέα πάνω στον διάκονο ή στον ιερέα ή του ιερέα πάνω στον πιστό για άφεση αμαρτιών. Υπάρχει. Αυτά είναι θεωρητικά. Στην πράξη θα έπρεπε να εκκλησία. Ό,τι γίνεται πρακτικά στην εκκλησία είναι παράδοση. Που δεν υπάρχει στους αιρετικούς. Μην το ψάχνετε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Και Θεός, προσέξτε, αφού το έβαλε το χέρι και γέμισε Πνεύμα Άγιο, ευθέως επέπεσαν από τον οφθαλμό αυτού ως οι λεπίδες, πέσανε από τα μάτια του, σαν λεπίδες. Πώς είναι του ψαριού τα αυτά, ναι, τα λέπια, ναι. Και ανέβλεψε και ξαναήρθε το φως του. Και αναστάς και αμέσως σηκώθηκε ο Παύλος, ευαπτίστη αμέσως. Προσέξτε αυτό το πράγμα, προσέξτε το καλά. Λένε, γιατί βαπτίζετε μικρά παιδιά, ας να περάσει, να περάσει καιρός, χρόνια, να καταλάβει το παιδάκι τι πρέπει να πιστεύει. Ερετική το λένε αυτό, όλοι ερετικοί. Τι θα πιστεύσει. Να μην βάφτεις τα όλα. Ναι, να μην βάφτεις τα όλα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, προσευχόταν τρεις ημέρες, έρχεται ο Ανανίας από τον Κύριο απεσταλμένος, βάζει το χέρι, το γεμίζει το γεωπνεύμα και αμέσως τον βαπτίζει. Δεν υπάρχει χρονικό σημείο που να πει πήγε, στάθηκε, του μίλησε πολλές ημέρες και λοιπά και τέτοια. Τον βαπτίζει. Είναι το βάπτισμα αναγκαίο. Και αλλού, και αλλού έχουμε δει, και αλλού έχουμε δει. Σε μία οικογένεια όταν βγήκε ο Πέτρος μάλλον από τη φυλακή. Ναι, που βγήκε από μέσα και ο φυλακισμένος είχε βγάλει το μαχαίρι για να σκοτώσει, λέει, το stop του λέει, μη σκοτώνεσαι, εδώ είμαστε όλοι. Παύλος στην Αθήνα.
Που σου φιλεί που σε πάει Μακεδονία. Μακεδονία. Ναι, πάει σου. Δεν θυμάμαι. Πάντω το γεγονό το θυμάμαι και το πήρε σπίτι του λέει μετά, του κάνε τραπέζι. Ο φύλακα, τον φυλακισμένο, του κάνε τραπέζι και βαφτίστηκαν λέει και οι γαλλιάσαντο πανική. Πανική. Σημαίνει όλο το σπίτι. Και τα μωρά παιδιά και όλοι. Λοιπόν, δύο σημεία, όλο το κομμάτι μας απασχολεί. Εγώ το έχω δει αυτές τις μέρες, όλη την Ελλάδα, την περασμένη εβδομάδα το ξαναδιάβαζα. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω, δεν ξέρω γιατί. Κοίτα, και εμείς δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Αλλά δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Ναι. Πάντως κάτι παίρνουμε. Δεν είμαστε. Πολλά. Πάρα πολλά και ξέρεις, τώρα το έχουμε όσα δεν μπορούμε να καταλάβουμε, το Άγιο Πνεύμα, τάκ, κάνει τη δουλειά του. Και έρχεται, έρχεται πολλές ναι. Αυτές οι λέξεις που τώρα όταν, δηλαδή το θέμα είναι, μελετάω, τη μελέτη μου τη στέκω και τη βλέπω και λέω έλα αυτό Κύριε να μπει μέσα μου, να το καταλάβω, όσο παίρνει ο κουβάς που μπαίνει μέσα στο πηγάδι. Το μυαλό μου, ό,τι ναι, όσο παίρνει ο κουβάς, ναι. Είναι το μυαλό, η ψυχή. Είναι. Και από εκεί και πέρα, ο Κύριος βλέπει. Εύχομαι ο Κύριος να μας φωτίζει με το Πνεύμα του το Άγιο και να έχουμε υπόψη μας ότι χωρίς χειραγωγό, δηλαδή να μας πιάσει από το χέρι, να μας οδηγήσει κάποιος, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σήκω πάνω του λέει Παύλε, πήγαινε στον Ανανία, ο χειραγωγός του, Παύλου. Ο Ανανίας ήταν αυτός που τον πήρε από το χέρι, της ψυχής βεβαίως, η χειραγωγή για να μέχρι να πάει στον Ανανία τον πήραν οι στρατιώτες. Αλλά εκεί έστειλε ο Κύριος τον Ανανία και τον Φώτση, ήταν η χειραγωγός της ψυχής του. Ο Ανανίας. Αλλά τον έβαλε ο Κύριος. Εντολή. Χωρίς να υπάρχει χειραγωγός, δηλαδή πνευματικός δίπλα. Χωρίς να υπάρχει ο κήρυκας στην εκκλησία μέσα. Χωρίς η χειραγωγή τους πνευματικούς χειραγωγούς δεν ζει η εκκλησία μας. Δεν ζει. Όλα τα πράγματα έτσι. Όλα τα πράγματα. Εμείς μιλάμε για την ψυχή μας τώρα. Λέω για όλα. Λέω για όλα εδώ τι γίνεται. Λέω για όλα. Για όλα. Χειραγωγό δεν γίνεται τίποτα. Ναι, και εγώ θα σου συμπληρώσω. Όποιος δεν δέχεται χειραγωγό είναι χαμένος από χέρι. Και ο γιατρός όμως κάνει πρακτική. Τώρα. Μόνο το διάβαλα δεν κάνει τίποτα μόνο σου. Τώρα μου θύμισες, το έχω ξαναπεί, το έχω διαβάσει από Άγιο. Λέει. Για το χειραγωγό. Ναι. Για το χειραγωγό. Ναι. Λέει άμα δεις άνθρωπο που δεν δέχεται χειραγωγό και ανεβαίνει στον ουρανό επάνω, πιάσε το ποδάρι και πέταξε τον κάτω. Το λέει αλλιώς ο Άγιος Πατέρας, αλλά αυτή είναι η ουσία. Λέει αν δεις άνθρωπο ασύμβουλο που δεν δέχεται συμβουλή. Ναι. Δηλαδή δέχεται. Ποιος είναι η συμβουλή. Η συμβουλή μέσα στην ο χειραγωγός. Δεν δέχεται χειραγωγό, τέρμα. Παπ, κάτω. Και εδώ που έρχομαστε εσείς, σε μένα τουλάχιστον να μην πω τον τυφλό, δέχεστε κάποια χειραγωγία. Ευχαριστώ τον Θεό και εσάς μαζί. Τίποτα παραπάνω. Είναι μεγάλη η χαρά και αυτή η τιμή δεν μου αξίζει. Γι' αυτό έρχομαστε και εμείς εδώ πέρα. Για να ανοίξουμε λίγο τα μάτια. Περισσότερο. Όλοι τα ανοίγουν. Όχι. Όλοι. Άμα ξέρουμε τόσο πολύ να τα εξηγήσουμε, δεν θα έρχομαστε. Βεβαίως. Μην πούμε σαν μερικού. Δεν έρχομαι γιατί δεν ξέρω και άμα μάθω θα είμαι αμαρτωλός πολύ. Θα μαρτάρω. Αμαρτωλές προφάσεις. Είναι, δεν είναι. Βαριώνται. Εγώ τα ξέρω, λέει. Τα ξέρω και εγώ τα ξέρω, αλλά δεν τα ξέρω όπως πρέπει να τα ξέρω. Αυτό είναι. Το μυαλό δεν πιάνει αυτά που πιάνει η ψυχή. Εδώ μέσα που ερχόμαστε όλοι. Εδώ μέσα που ερχόμαστε. Κοιτάξτε, εμένα τι καλό μου κάνετε παραδείγματος χάρη. Έτσι. Δεν τα σπίτι, σας είπα. Άντε να έχω διαβάσει 50 φορές το κομμάτι εκείνο.
σε όλη την καριέρα μου και τώρα το έχω διαβάσει καμιά 15 φορές. Έτσι, το διάβασα. Αλλά το εδώ βλέπω εδώ μέσα ότι άλλος αέρας πισάει. Η ψυχή το ξαναθέτει πάλι, το ξαναδιαβάζει, το ξαναδιαβάζει η ψυχή μέσα. Όχι, είναι... Άλλο αέρα, κοίταξε, εσύ με το μυαλό σου που με ακούς, κάτι λες από μέσα σου για αυτό που, για αυτό που γίνεται εδώ μέσα. Ά, αυτό με εμένα με ανησυχεί, που δείχνει. Τελείωσε. Και λέει η γραφή, αδελφός, από αδελφό, βοηθούμενος, όταν βοηθιέται, εσείς βοηθάτε εμένα με την παρουσία σας και εγώ βοηθάω εσάς. Ε, είναι σαν πόλη που είναι, έχει γύρω γύρω τείχος. Αυτή είναι. Τελείωσε. Εδώ κουνάγανε τη γη αυτή εδώ της πρώτης εκκλησίας. Τακ, 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 σεισμό έκανε με την προσευχή που κάνανε. Κούναγε τη γη. Λοιπόν, και την άλλη φορά εδώ θα είμαστε, ώρα 7. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Θα ερχόμαστε μέχρι που μας κοπεί η όρεξη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατήσας και λύσε τη μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Παναστάς, ο Ιησούς από τα καθώς ως ζωή, πέρα την ποινή, την αιώνια ζωή και την αιώνια ζωή. Αμήν. Λοιπόν, μας είπες τη δουλειά σας.